το δεκάλεπτο. Ανέβηκαν πιο τρεις βασικοί παίκτες μέσα από το σκεφτή. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε την όδηση αυτή? Καταρχήν κάναμε σίγουρα ένα κακό παιχνίδι. Βέβαια η διαφορά των 13 πόντων δεν είναι απαγορευτική όντως ώστε να κάνεις ανατροπή, γιατί θέλει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο καλό και το γυρίζει. Αλλά ήταν η εικόνα του παιχνιδιού που έδωσε. Νίκο, καλή χρονιά. Ήταν η νίκη της χρονιάς? Ήταν μια πολύ καλή νίκη. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, σίγουρα είναι καλή νίκη, γιατί όταν κερδίζεις τον πρώτο είναι πολύ σημαντική νίκη. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ έμπειρους παίχτες. Ωστόσο, όλη την εβδομάδα πιστεύαμε πάρα πολύ στη νίκη. Το λέγαμε όλα τα παιδιά ότι θα καταφέρουμε πάνω αυτή η νίκη. Κάνατε φανταστικό τρίτο δεκάλεπτο. Ανέβηκαν δύο-τρεις βασικοί παίκτες μέσα από τους και εσύ. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε την όθηση αυτή? Καταρχήν κάναμε σίγουρα ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Σπάνιο για μας να βάλουμε παραδειγματικά 20 πόντους. Ωστόσο, όταν πήγαμε στην πολιτήρια, είπαμε όλοι με τα παιδιά ότι θα φύγουμε και θα τα δώσουμε όλα. Θα διορθώσουμε ορισμένα λάθη που είδαμε στην παιχνίδι. Και αν τα διορθώσουμε, δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα έρθουμε σε αυτή τη νίκη. Έτσι και ήρθε αυτή η νίκη. Ωστόσο, το ξαναλέω ότι πιστεύαμε πάρα πολύ όλη τη βδομάδα. Το λέγαμε συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Καλά. Τα παιδιά! Ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, ο πιο ευτυχισμένος προπονητής σήμερα στην Ιμαδία. Κάπως έτσι. Τι ήταν αυτό, η επιστροφή από την Πόλα στον Παράδεισο, η καλύτερη εμφάνιση της φετινής σεζόν, τι από όλα? Έχουμε παίξει καλύτερα. Έχουμε παίξει και με τους Ίκαρους Τρικάλων, έχουμε παίξει καλύτερα. Σήμερα όμως έγινε ανατροπή. Και η ανατροπή φαίνεται ότι είναι πιο, ας πούμε, παίζουμε λίγο καλύτερα. Είναι στο αίμα της ομάδας να γυρίσει. Η ομάδα παλεύει όλα τα παιχνίδια και αυτό είπαμε στο ημίχρονο. Είπαμε ότι άσχετα με το τι διαιτησία υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί είχαμε πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Άσχετα με το τι διαιτησία θα συμπληρωθήσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, έστω ότι θα ήταν η ίδια. Είχαμε πει ότι θα παίξουμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος και ας χάσουμε. Αλλά να παίξουμε όμως και να πάρουμε αυτά, και να πάρουμε αυτά που αναλογούν από το παιχνίδι, αλλά το κυριότερο, να παίξουμε και να βγάλουμε τις ικανότητες μας μέσα στο παιχνίδι. Αυτό ήταν το μυστικό. Πέρα από αυτά που υψημάνατε για τη διαιτησία, και δεν θα την κρίνω εγώ, το τρίτο δεκάλεπτο ήταν φανταστικό. Κάνατε, πήγατε με ένα σερί 6-0 και από εκεί και πέρα ισοφαρίσατε, περάσατε μπροστά και στο τελευταίο δρόμο δείξατε καρδιά. Τι ήταν αυτό που ανέβασε τα βασικά σας αυτού και τράβηξε και χάρισαν την νίκη? Είχαμε κάνει ένα πλάνο από την αρχή της εβδομάδας ότι θα παίξουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Προσπαθήσαμε να τον έχουμε στο πρώτο ημίχρονο. Το πλάνο το αμυντικό δεν ήταν κακό, γιατί η ομάδα είχε μείνει στους 34 πόντους. Είχαμε πει ότι η ομάδα θα την πάμε γύρω στους 70 αυτούς πριν το παιχνίδι. Όμως έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θα πήγαινε πολύ χαμηλά. Ήμασταν κακοί επιθετικά. Αυτό διορθώσαμε σε πρώτη φάση. Αλλά τελικά παίξαμε και πολύ καλή άμυνα στο ένας εναντίον ενός, που εμείς δεν ήμασταν τόσο καλοί. Και ομαδική άμυνα απέναντι σε ψηλότερους αντιπάλους από ό,τι είδαμε. Εντάξει, πολλές φορές δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο παίζει η ψυχή και η διάθεση για να κερδίσει. Και σήμερα είχαμε και τη διάθεση και τη ψυχή και τις δυνάμεις για να κερδίσουμε. Είναι μεγάλη νίκη. Τα παιδιά γύρισαν ένα τρομερό παιχνίδι. Βέβαια η διαφορά των 13 πόντων δεν είναι απαγορευτική ούτως ώστε να κάνεις ανατροπή, γιατί θέλει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο καλό και το παιχνίδι γυρίζει. Αλλά ήταν η εικόνα του παιχνιδιού που έδειχνε ότι μάλλον το παιχνίδι μας φεύγει. Όμως τα παιδιά, και τους ανήκει αποκλειστικά η νίκη, σε κανέναν λόγο. Φοβερή προσπάθεια, φοβερή ενέργεια. Και στο δεύτερο ημίχρονο που λογικά οι άλλες ομάδες ή κάποιες ομάδες λογικά πέφτουν. Αυτές που κυνηγάνε το σκορ. Μεγάλη νίκη. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Αιώλου, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ γεμάτη ομάδα και δίκαια είναι στην πρώτη θέση. Κόλτσε, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.